Τώρα, στο στούντιο θα έρθουμε και θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Κουφίδη, είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Τον καλησπερίζω. Καλησπέρα, κύριο Κουφίδη. Καλησπέρα, κύριε Μόση. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συνήθως οι ερωτήσεις είναι περί λουκέτων, ξέρετε. Έτσι. όταν μιλάμε με επιμελητήρια, είναι πλέον κλισέ η ερώτηση. Η αγορά δυστυχώς δεν πάει καλά. Δεν πάει. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Περιμένουμε συνέχεια να έρθει αυτή η ανάπτυξη, να αλλάξουν τα πράγματα, να γίνουν καλύτερα. Δυστυχώς δεν πάνε τα πράγματα όπως περιμένουμε. Είναι πολλά αυτά που φταίνε. Το κυριότερο είναι ότι δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη. Ναι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από την άλλη, περιμένουμε και μιλάμε για ανάπτυξη και να έρθουν νέες επενδύσεις όταν υπάρχει αυτό το πολιτικό σκηνικό στη χώρα που δυστυχώς θα έλεγα ότι δεν μας αξίζει. Δεν μας αξίζει σαν χώρα, ιδίως το τελευταίο χρονικά διάστημα, να βλέπουμε αυτές τις σκηνές, βουλευτές να μεταπηδούν από τη μια βουλευτική ομάδα στην άλλη. Ναι. Έτσι για... Αυτό επιτείνει την κακή ψυχολογία της αγοράς. Και γιατί σε πολλούς οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την αγορά, τους κάνει εντύπωση. Λένε για ποιο λόγο, αφού η καθημερινότητα συνεχίζεται. Η αγορά θέλει ηρεμία. Πάντα υπήρχε αυτό. Η αγορά θέλει να υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο να είναι ήρεμο. Και από εκεί και πέρα να υπάρξουν οι ανάλογες επενδύσεις, να υπάρχουν οι νόμοι, να υπάρχει σταθερότητα. Ναι. Εδώ περιμένουμε τις 120 δόσεις, παράδειγμα. Ναι. Να αναφερθούμε συγκεκριμένα πράγματα για την αγορά. Αν το δει κάποιος από όλες τις οπτικές γωνίες, είναι άρρωστο. Σημαίνει ότι αν περιμένει κάτι η αγορά, είναι μία ρύθμιση. Δηλαδή, αν η αγορά περιμένει ρυθμίσεις, σημαίνει ότι δεν περιμένει τίποτα από το μέλλον της. Δεν είναι ομαλή κατάσταση. Ζούμε τα τελευταία χρόνια σε μια ανομαλία γενικά. Όταν δεν έχει ουσιαστικά τόσα χρόνια τραπεζικό σύστημα. Για ποιο τραπεζικό σύστημα μιλάμε, ναι. Με τράπεζες χρεοκοπημένες. Κάναμε μια ημερίδα την προηγούμενη Δευτέρα στο επιμελητήριο με μια τράπεζα συστημική και λέγανε οι άνθρωποι ότι έχουμε λεφτά, μπορούμε να σας δώσουμε λεφτά, υπάρχουν προγράμματα που τρέχουν. Και μετά, όταν μπαίναμε στο διατάφτα, βλέπαμε ότι ελάχιστοι είναι αυτοί πλέον που μπορούν να μπουν. Και να μην μιλήσουμε για τους επιχειρηματίες, ενδεχομένως μεγάλες επιχειρήσεις που κάποιοι από αυτούς πάνε καλά. Ναι. Έχουν και τη σχετική ρευστότητα. Ακριβώς. Να φτάσουμε στη μικρομεσαία τάξη. Τη ραχοκουκαλιά σε εισαγωγικά της ελληνικής οικονομίας, που όλοι το λένε και όλοι καίγονται για αυτή τη ραχοκουκαλιά, αλλά δυστυχώς κανένας δεν κάνει τίποτα για αυτήν. Ναι. Τι να περιμένουν τα καταστήματα, τα εμπορικά, τι να περιμένει ο κατασκευαστικός κλάδος. Δεν υπάρχει τίποτα από τις κατασκευές. Υπάρχει κάποιος κλάδος που πάει καλά στη Χαλκιδική? Ο προφανής είναι ο τουρισμός, αλλά όταν λέμε πάει καλά, τι εννοούμε? Ούτε ο τουρισμός πάει καλά. Γιατί? Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στον τουρισμό της Χαλκιδικής. Από τη μία έχουμε τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και από την άλλη τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Ναι. Ενοικιαζόμενο δωμάτιο, παράδειγμα, θα σας δώσω τον 15 Αύγουστο που μας πέρασε, στη Νέα Καλλικράτεια υπήρχε συγκεκριμένη περιοχή, υπήρχαν δωμάτια που νοικιάζονταν με 25 ευρώ τη βραδιά. Ναι. Για τους τουρίστες του λεγόμενου Ανατολικού Μπλοκ. Και από την άλλη υπάρχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που πλέον για να μπεις μέσα. Αν δεν μένεις εκεί, κόβεις εισιτήριο 20 και 30 ευρώ. Ναι. Σαν να σου λένε, και καλά κάνουν οι επιχειρηματίες, ότι δεν θα στέλνουν εσάς. Ναι. Στοχεύουμε σε ένα διαφορετικό target group και πολύ καλά κάνουν, που τα βαλάντια εκεί είναι πολύ υψηλά, ναι. Και με αυτούς τους ανθρώπους θέλουν να δουλέψουν. Άρα, εμείς αυτή την ανισότητα που υπάρχει, σαν επιμελητήριο, θέλουμε να τη διορθώσουμε. Ναι. Από τη μία έχουμε υπερπροσφορά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πλέον όλοι νοικιάζουν τα πάντα για να ανταπεξέλθουν. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι είχαν δωμάτια προς εκμετάλλευση. Ξαφνικά βρέθηκαν όλοι να βγαίνουν από τα εξοχικά τους για να τα νοικιάζουν μέσω Airbnb με άλλο τρόπο, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα του χειμώνα. Αυτό έχει σπάσει σε πολλές περιπτώσεις τις τιμές στην αγορά και φυσικά όταν γίνεται αυτό το πράγμα θα πάνε κάποια στιγμή όλοι στον πάτο. Είναι δεδομένο. Ναι, και είναι τεράστια τα προβλήματα. Γιατί όταν φέρνεις τέτοιον τουρισμό στην περιοχή, μετά αρχίζουν τα προβλήματα της καθαριότητας, της ίδρευσης, το κυκλοφοριακό. Ναι. Να σας πω παραδείγματος χάρη. Τα παράπονα λεφτά δεν αφήνουν. Βέβαια. Να μαλώνουν με τα καταστήματα γιατί θέλουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να καθίσουν οι άνθρωποι με ένα καφέ. Να την περάσουν στην παραλία, να τελειώσουν. Τόσο μπορούν, τόσο κάνουν. Ακριβώς. Δεν φταίνε αυτοί. Ναι, ναι, προφανώς. Απλά το πρόβλημα ποιο είναι, όλα αυτά ξεκινάνε από την τιμή του δωματίου. Γιατί αν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να ανεβάσουμε τις υπηρεσίες μας και τα 25 ευρώ που παίρνουν και τα 30 ευρώ την βραδιά τα παίρνουμε, γιατί? Γιατί δεν προσφέρουμε υπηρεσίες. Ναι. Όταν, παράδειγμα, είχαμε ένα σπίτι μεγάλο, το κόψαμε με γεωψωσανίδες στα 4 και κάναμε 4 ενοικιαζόμενα δωμάτια και λέμε ότι είμαστε ξενοδόχοι.
Δεν είμαστε ξενοδόχοι. Προφανώς. Είμαστε κάποιο άλλο επάγγελμα που κάναμε πριν. Αρπακολατζίδες είμαστε. Ακριβώς. Οι οποίοι προσπαθούμε να βουλώσουμε καμιά τρύπα. Ακριβώς. Αν τα καταφέρουμε. Και όλα αυτά γιατί γίνονται? Λόγω της οικονομικής κρίσης. Γιατί από ανάγκη γίνονται όλα αυτά, κύριε Μόσχη. Δεν γίνονται επειδή ο άλλος ονειρεύτηκε να γίνει κάποια στιγμή ξενοδόχος. Ούτε ήθελε να ξεσπιτωθεί το καλοκαίρι. Και το ότι κάνουμε 2, 3 και 4 επαγγέλματα ο καθένας για να ζήσει την οικογένειά του, από ανάγκη γίνεται. Ναι. Κανένας δεν θέλει να μπαίνει στις δουλειές των αλωνών. Κανένας δεν θέλει στα 40, στα 50, στα 60 χρόνια να μπαίνει σε ένα επάγγελμα το οποίο ούτε καν το έχει σπουδάσει, ούτε το ξέρει, ούτε τίποτα και να προσπαθεί ο άνθρωπος. Γιατί το κάνει αυτό? Ναι. Γιατί υπάρχει η ανάγκη της επιβίωσης. Λεφτά υπάρχουν από πουθενά. Προγράμματα περιφερειακά, ευρωπαϊκά. Γιατί οι τράπεζες προς το παρόν ουσιαστικά υπολειτουργούν, ας μην κοροϊδευόμαστε. Να σας μιλήσω. Διεκπεραιωτές είναι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή. Σίγουρα. Χρήματα υπάρχουν από πουθενά να, ταμεία, να πέσουν στην αγορά. Λειτουργούν σαν ταμεία για του κράτους. Ναι, έτσι. Τίποτα άλλο δεν κάνουν. Ας μιλήσω με τη δεύτερη ιδιότητα, σαν τον αντιπροέδρο του ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ. Εμείς, σαν ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ, διαχειριζόμαστε ευρωπαϊκά προγράμματα για όλη την περιφέρεια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Προγράμματα υπάρχουν. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουν βγει πάρα πολλά προγράμματα πλέον και για την εστίαση, για όλα τα επαγγέλματα. Τι γίνεται όμως με τα προγράμματα? Υπάρχουν κάποια κριτήρια. Yeah. Δεν ανοίξαμε την πόρτα, εκεί παιδιά. Εκεί είναι το θέμα. Ακριβώς. Γιατί όπως και σε πολλές ρυθμίσεις, τα κριτήρια είναι απαγορευτικά για τη συντριπτική πλειοψηφία των ενδιαφερομένων. Γίνανε ρυθμίσεις πάρα πολλές. Και όλοι ευελπιστούμε να γίνουν 120. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσαν να μπουν ελάχιστες στις προηγούμενες. Άρα αναγκαστικά ο κόσμος. Τώρα είναι λυπηρό να θέλει κάποιος να βγει σε σύνταξη και επειδή χρωστάει στο ταμείο να μην μπορεί να βγει σε σύνταξη. Ναι. Και να μην υπάρχει μια διέξοδο για αυτόν τον άνθρωπο. Πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια πώς μπορεί να υπάρξει? Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε με κάποιο τρόπο αυτές τις περιπτώσεις? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Είναι μερικά βασικά κριτήρια. Παράδειγμα, να υπάρχουν προγράμματα όπως οι δύο εργαλειοθήκες που είναι για όλα τα επαγγέλματα που ξεκινάνε στις 22 του μήνα, τα οποία θέλουν τα βασικά κριτήρια 3 κλειστές φορολογικές χρήσεις, μία από τις 3 κερδοφορία, αυτό λίγο πονάει, και τον προηγούμενο χρόνο να έχεις 1,5 ουσιαστικά υπάλληλο στη δουλειά σου. Είναι 300 ΜΕΑ, έτσι λέγεται, η μονάδα μέτρησης είναι. Ναι. Τον υπάλληλο, πες, 1,5 υπάλληλο μπορεί κάποιες επιχειρήσεις να τον έχουν. Στην κερδοφορία έχουμε ένα πρόβλημα. Από την άλλη, λες ότι κι άμα δεν τα έχεις και όλα αυτά, να μπεις στη διαδικασία, να μπεις σε ένα πρόγραμμα για να κάνεις μια ανακαίνιση, να κάνεις κάτι καινούριο, 150.000 ευρώ, 100.000 ευρώ, και εκεί μετά αρχίζεις κι εσύ, σαν επιχειρηματίας, σαν επαγγελματίας, να το φοβάσαι. Γιατί λες, θα βγουν, δεν θα βγουν. Κι ας είναι η επιδότηση 50%. Και μάλιστα στα δύο αυτά προγράμματα η επιδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι 65. Περιμένουμε, σήμερα υπογράψαμε στην Αθήνα την σύμβαση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα ΠΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι και αυτό πρώτη φορά για όλα τα επαγγέλματα, θα το τρέξει πάλι το ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ. Εκεί περιμένουμε να δούμε τα κριτήρια. Πιστεύουμε ότι εκεί θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για να μπορούν να μπουν οι επαγγελματίες σε αυτά τα προγράμματα του ΠΕΠ. Κύριε Κουφίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μόσχη. Ελπίζω την άλλη φορά να πούμε πιο ελπιδοφόρα. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Αυτό είναι γεγονός. Εμείς προσπαθούμε. Και σαν την κρίση δεν έχει. Και σαν την κρίση δεν έχει. Ναι. Εμείς προσπαθούμε, κύριε Μόσχη, από την πρώτη στιγμή να προσπαθούμε να ενώσουμε τον πρωτογενή τομέα, τα προϊόντα της Χαλκιδικής, με τον τουρισμό. Είναι δύο πυλώνες ανάπτυξη για τη Χαλκιδική. Γίνονται πάρα πολλές κινήσεις, το οποίο όντως υπάρχουν τώρα αποτελέσματα και το βλέπουμε αυτό. Πιστεύουμε να τα πάμε καλύτερα. Κάντε ό,τι μπορείτε, γιατί αν πετύχετε εσείς, θα πετύχουν όλοι. Είναι κρίσιμος ο ρόλος σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουφίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.